Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για την Ομοσπονδία και για μένα ιδιαίτερα που αυτό το Final Four γίνεται στην Αργολίδα. Μια φιλόξενη γωνιά για το άθλημά μας, μια γωνιά που όπως ξέρετε έχει φιλοξενήσει πάρα πολλά γεγονότα του αθλήματός μας και έχει φέρει και αρκετές χαρές στο άθλημα αυτό. Για την Αργολίδα, για το Άργος, για το Ναύπλιο, είναι ένας πολύ φιλόξενος τόπος. Όπως ξέρετε, εδώ και λίγο καιρό το Ναύπλιο, με την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φιλοξενεί την Μεσογειακή Συνομοσπονδία Χάντμπολ, ίσως τη μοναδική διεθνή ομοσπονδία που φιλοξενείται στη χώρα μας και μάλιστα εκτός των πυλών, εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πριν λίγες μέρες στο γήπεδο το οποίο φιλοξενεί το Final Four, το οποίο ανακατασκευάστηκε πρόσφατα με χρήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, φιλοξενήθηκε η Μεσογειάδα γυναικών με 10 εθνικές ομάδες, ένα μεγάλο γεγονός για την περιοχή μας, ένα γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι τα επόμενα χρόνια η Αργολίδα αλλά και η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης της Ελλάδος επενδύουμε σε αρκετά γεγονότα στην περιοχή προκειμένου να αναπτύξουμε το άθλημά μας. Στο Final Four εκπροσωπούνται 4 ιστορικές πλέον ομάδες του αθλήματος, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Δούκας και ο Διομήδης, 4 σωματεία τα οποία τα τελευταία χρόνια δίνουν ψυχή για το άθλημά μας. Κάνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτό και δεν μιλάω για τις πρώτες ομάδες, μιλάω και για το από κάτω οικοδόμημα, ξεκινώντας από τα πολύ μικρά παιδιά και φτάνοντας μέχρι τους έφηβους. Είναι ομάδες που πρωταγωνιστούν σε όλες αυτές τις κατηγορίες, καταδεικνύοντας ότι δεν είναι περαστικές από το άθλημα αυτό, αλλά έχουν έρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μείνουν και να προσφέρουν σε αυτό. Θέλω να ευχηθώ να είναι καταρχήν ένα Final Four είναι άρτια οργανωμένο, να είναι όλοι οι αθλητές υγιείς, να μην έχουμε κανένα τραυματισμό, να χαρούμε τους αγώνες, να χαρούμε το άθλημα, όπως λένε όλοι, να κερδίσει ο καλύτερος. Και είμαι βέβαιος ότι οι αθλητές, οι παράγοντες, οι προπονητές, όλοι γενικά οι συντελεστές του αθλήματος θα χαρούν αυτό το τριήμερο στην πανέμορφη πόλη του Ναυπλίου, μια πολύ φιλόξενη τουριστικά πόλη, την ξέρετε όλοι. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Ναυπλίου, τον Δημήτρη Κοστούρο, για την αμέριστη συμπαράσταση στο άθλημα, αλλά κυρίως για την ανάληψη της διοργάνωσης του Final Four. Τον Αντρέα τον Μούκιο και δι' αυτού όλους τους συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία, για την πολύ σοβαρή δουλειά που κάνουν τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να είναι όλα άρδια και να γίνουν όλα καλά. Τον Κώστα φυσικά που είναι ουσιαστικά για όλους εσάς τους ανθρώπους του τύπου, ο άνθρωπος που δουλεύει όλα αυτά. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τις ομάδες και τις 4 για την εξαιρετικά καλή συνεργασία την οποία είχαμε για τη διοργάνωση του Final Four σε ένα καινούριο τόπο, σε ένα δύσκολο γήπεδο. Και είμαι βέβαιος ότι ανοίγουμε μια πόρτα η οποία θα παραμείνει και πολύ σύντομα θα ευχαριστηθούμε κι άλλους καλούς και όμορφους αγώνες εκεί. Εύχομαι εξ αρχής στους παίχτες, στους προπονητές και στους παράγοντες καλή επιτυχία και να έχουν μια απόδοση σαν αυτή που θα έχει ένας αθλητής που έχει δουλέψει πάρα πολύ στο αντικείμενό του. Ένα ακόμα πολύ μεγάλο αθλητικό event στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Ναύπλιο είναι αθλητικός προορισμός. Το έχει δείξει και το δείχνει με το καλεντάρι το αθλητικό όλης της χρονιάς. Επίσης, τελευταίως έχει γίνει και προορισμός του handball. Ένα άθλημα που στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, με ναυαρχίδα το Διομήδη Άργος. Θέλω να πω ότι η περιφέρεια έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης του αθλήματος, αλλά και των αθλημάτων γενικότερα. Αξίζει συγχαρητήρια η Ομοσπονδία, η οποία κάνει αυτή την αποκέντρωση στις μεγάλες διοργανώσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στο άθλημα. Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια και στον πρόεδρο τον κύριο Γκαντή, και στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χιμπιδόπουλο, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας που δουλεύουν. Ο κύριος Μούκιος είναι εδώ κοντά μας πολλές μέρες στο οργανωτικό κομμάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους συνεργάτες μου που έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό, την αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας, η οποία φροντίζει, προβλέπει και προνοεί έτσι ώστε να έχουμε έναν αγώνα, αγώνες μάλλον, έτσι όπως πρέπει, με την ασφάλεια που χρειάζεται, για να μπορέσουν να απολαύσουν και οι φύλαχτοι.
ένα πολύ ωραίο άθλημα στο ψηλότερο επίπεδό του. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και να γνωρίζουν ότι το Ναύπλιο και ο Δήμος Ναυπλίων πάντα θα είναι φιλόξενος για όλα τα αθλητικά γεγονότα της χώρας μας.